Μπορεί ήδη να ξέρετε πως πριν τον ψυχρό πόλεμο υπήρχε μια τάση στη στρατιωτική βιομηχανία η οποία αφορούσε τεράστια υπτάμενα υδροπλάνα τα οποία ονομάστηκαν αεράκατοι. Τα αεροσκάφη αυτά έμοιαζαν πάρα πολύ με βάρκες ή γενικά πλοία γι' αυτό και στα αγγλικά ονομάστηκαν flying boats, δηλαδή υπτάμενες βάρκες. Σήμερα βέβαια οι αεράκατοι δεν είναι συχνό φαινόμενο αφού δεν έχουν απομείνει και πολλές μετά την έκλειψή τους. Τι πήγε λάθος με αυτά τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί η ιδέα ξεκίνησε να πεθαίνει κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και τελικά εγκαταλείφθηκε τελείως. Οι τεράστιες αεράκατοι και οι αεράκατοι γενικά ξεκίνησαν να πεθαίνουν μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου. Πολλά προγράμματα όπως το τεράστιο Hughes H4 Hercules δεν πέταξε ποτέ σε περίοδο πολέμου αφού το αεροσκάφος δεν πρόλαβε να κατασκευαστεί εν καιρός. Το Hercules θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο και από το γερμανικό BF-238, αλλά ποτέ δεν απέδειξε τι αξίζει στον αέρα. Ο βασικός λόγος πίσω από την έκλειψη των αεράκατων ήταν η βελτιωμένη απόδοση των κανονικών αεροσκαφών ξηράς. Αυτά τα αεροπλάνα ήταν πολύ πιο αποδοτικά και αεροδυναμικά και αναπόφευκτα κυριάρχησαν στον αέρα. Οι τεράστιες αεράκατοι δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν τα συμβατικά αεροσκάφη ούτε και σε εμπορικό επίπεδο. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτά τα υδροπλάνα να συναγωνιστούν τα νέα αεροσκάφη της εποχής όπως τα DH-06 Comet ή τον Boeing 707. Γι' αυτό και εν τέλει εγκαταλείφθηκαν. Το 1952 η Saunders Roe Princess έκανε την πρώτη της πτήση και έγινε η μεγαλύτερη μεταλλική αεράκατος που πέταξε. Ωστόσο, το πολυτελή υδροπλάνο εγκαταλείφθηκε και αυτό αφού κατασκευάστηκε την περίοδο που το ήδη μειωμένο ενδιαφέρον για αεράκατους χάθηκε για πάντα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.